Θα διαβαστούν δύο γράμματα από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Θανάση Παπακοσταντίνου, καθότι δεν μπορούν να βρεθούν εδώ πέρα με τη φυσική τους παρουσία και επέλεξαν να παρέμβουν με τον λόγο τους. Χαιρετισμός Αλκίνου Ιωαννίδη. Αν το αληθινό επίπεδο μιας χώρας κρίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα ορφανά παιδιά, στους ασθενείς, στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, στους άνεργους και στους φυλακισμένους της, τότε το επίπεδο της χώρας μας δεν υπήρξε ποτέ ψηλό. Τον τελευταίο καιρό, η ελληνική δικαιοσύνη, αντί να προσπαθήσει να βελτιώσει την προβληματική λειτουργία του εξωφρονιστικού συστήματος, προχωρά σε ακραίες απάνθρωπες κινήσεις. Το νομοσχέδιο που προωθείτε για τις φυλακές τύπου Γ είναι αποκρουστικό όχι μόνο για όσους θα διαβούν την πύλη τους, αλλά και για όσους θα παραμείνουν απ' έξω. Γιατί μια δικαιοσύνη που λειτουργεί εκδικητικά, δημιουργώντας ναούς απελπισίας, στους οποίους οι θεμελιώδεις αρχές και οι στόχοι της καταπατούνται, δεν υπόσχεται έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο. Αντίθετα, προϊονίζει έναν ακόμη σκοτεινό και πιο επικίνδυνο. Φυλακές τέτοιου τύπου μας φέρνουν ένα βήμα πριν την επαναφορά της θανατικής ποινής. Ή μάλλον ουσιαστικά την επαναφέρουν με έναν τρόπο ακόμη και φρικιαστικό. Θάβοντας ανθρώπους ζωντανούς και καθιστώντας τους ψυχικά νεκρούς. Η έντονη διαφωνία πολλών από εμάς με αυτή την εξέλιξη δεν έχει να κάνει με το ποιοι προορίζονται να γεμίσουν συγκεκριμένες πτέρυγες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κρίνεται το κρατούμενος, αλλά όλοι εμείς. Σε τέτοιες στιγμές, ο εγκλειστός, όποιος και να είναι, γίνεται το πρόσωπο όλης της ανθρωπότητας που πρέπει να σωθεί. Για αυτό το πρόσωπο, για το δικό μας πρόσωπο, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Κυρίες και κύριοι νομοθέτες, δεν αισθανόμαστε ασφαλέστεροι με όσα θα ψηφίσετε. Μόνο ντροπή αισθανόμαστε που με πρόσχημα τη δική μας ασφάλεια ξεκινούν τη λειτουργία τους στη χώρα κινητήρια ζωντανών. Γιατί σε αυτά δεν θα φταίει μόνο η αξιοπρέπεια των κρατουμένων, αλλά η αξιοπρέπεια όλων μας. Μαζί βεβαίως και η δική σας. Χαιρετισμός Θανάση Παπακοσταντίνου. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί να τραγουδήσω για την αξιοπρέπεια, τη βασική προϋπόθεση για την, ανθρώπινη υπόσταση. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο μας όπλο απέναντι σε αυτό που μας περιβάλλει και που τόσο δυνατά περιγράφει ο Οκτάβιο Πας στην Ηλιόπετρα. Κάγκελα τραπεζών, δεσμοτηρίων, σειρματοπλέγματα, χάρτινες γρίλες, τα γκάθια, τα κεντριά και οι σφραγίδες. Το μονόφορτο κήρυγμα των όπλων, με λύρη τη σκορπιά με πετραχύλι. Ο τίγρης με το ημίψιλο που ηγείται του Ερυθρού Σταυρού ή των χορτοφάγων. Όνοι παιδαγωγοί και εθνοπατέρες, κροκόδιλοι που κάνουν τους σωτήρες, ο ηγέτης, το τσακάλι, ο εργολάβος του μέλλοντος, το ένστολο γουρούνι, ο ιός, ο εκλεκτός της εκκλησίας που πλένει μαγιασμό τα μαυραδόντια και ακούει μαθήματα αγγλικών κατοίκων ή και δημοκρατίας, αθέατη τύχη και σάπιες προσωφίδες που χωρίζουν τον άνθρωπο από τους άλλους ανθρώπους. Την επόμενη φορά θα είμαι κι εγώ, Θανάση Παπακοσταντίνου. Την επόμενη φορά θα είμαι κι εγώ.